δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV είμαστε εδώ και για πες Μπάμπη, άσπρο, ροζέ, κόκκινο, τι θες. Όλα. Όλα σαν να διαλέξω κάτι. παιδί μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Ανάλογα τη διάθεση, με τι το συνοδεύω, έτσι πάει, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα. Α, okay. Είναι ανάλογα την περίπτωση. Η πρώτη επιλογή όμως, άμα δεν έχεις ας πούμε κάτι σε φαγητό, κάτι δίπλα. Όχι, κόκκινο θα έλεγα εγώ. Κόκκινο ναι. Εγώ ψηφίζω λευκό. Εσύ ψηφίζεις λευκό. Το περίμενα. Ποιο είναι καλύτερο, κύριε. Και εγώ θα βάλω το ροζέ λοιπόν, να είμαστε γυμνοί και να το έχουμε καλύψει. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ο κύριος Μιλιαράκης είναι εινοποιός φυσικά. Είναι ο πρόεδρος των εινοποιών της Κρήτης. Σωστά. Του δικτύου εινοποιών της Κρήτης. Σωστά. Πάμε καλά στο κρασί. Τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε για το καλύτερο, η αλήθεια είναι. Δρόμος μακρύς είναι. Με δυσκολίες επίσης, διότι και οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αρχίσει να μας δυσκολεύουν τη ζωή. Αλλά είμαστε, νομίζω, ένας κλάδος που είναι αρκετά ενεργητικός, εξωστρεφής, δραστηριοποιείται αρκετά σε διάφορα επίπεδα. Προσπαθεί να είναι σε επικοινωνία και με το εμπορικό κομμάτι αλλά και με τον καταναλωτή. Ξέρετε, μας αρέσει αυτό που παράγουμε και πολλές φορές λέω ότι είναι φοβερό αυτό που βλέπεις ότι από μια καλλιέργεια και από το χώμα, από ένα μπέλι, από ένα σταφύλι, το οποίο θα έρθει στο εινοποιείο, θα εινοποιηθεί, είναι παραγωγή και είναι μεταποίηση και είναι μια μεγάλη αλυσίδα πραγμάτων. Που τελικά καταλήγει στο ποτήρι μας για ικανοποίηση, για ευχαρίστηση. Αγάπη και μεράκι, έτσι και λιμεράκι, νομίζω. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και νομίζω ότι όλη αυτή η κοινότητα των εινοποιών χαρακτηρίζεται από κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, τώρα καμιά φορά ανοίγεις το μπουκάλι, το κρασί και το αγαπημένο κρασί σου δημιουργούνται τόσο πολλά συναισθήματα που δεν μπορεί και ο εινοποιός να μην έχει κάνει το κάτι της του για να το κάνεις αυτό. Ναι, είναι ένα προϊόν το οποίο το καταναλώνουμε και στη χαρά. Το καταναλώνουμε, είναι ένα προϊόν παρέας καταρχήν. Το κρασί είναι ένα ποτό παρέας. Δεν είναι ένα ποτό μοναχικότητας. Οπότε αμέσως αυτό του δίνει άλλο χάρισμα. Αλλά από πίσω είναι και μια δουλειά η οποία κρύβει πολλές αποφάσεις από τον εινοποιό στα διάφορα στάδια. Mm-hmm. Από το στάδιο της καλλιέργειας, του πότε θα τριγύσει, τι θα καλλιεργήσει, πώς θα το εινοποιήσει, αν θα το βάλει σε δεξαμενή, αν θα το βάλει σε βαρέλι, αν θα το κρατήσει στο εινοποιείο για κάποιο διάστημα να το βγάλει αργότερα ή αν θα το βγάλει στην αγορά φρέσκο, γιατί να επιλέξει αυτή την ποικιλία και να μην επιλέξει την άλλη. Είναι πολύ σύνθετο. Σε αυτές τις αποφάσεις τώρα τι μετράει σε εσάς εινοποιούς, είναι η γνώση ή παίζει ρόλο και το ένστικτο, δηλαδή το ένστικτο ή η έμπνευση της στιγμής. Καταρχήν θα πω ότι μάλλον υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ένα είναι και τι ζητάει η αγορά και το άλλο είναι και τι χαρακτηρίζει τον εινοποιό. Οπότε είτε αυτό που θέλει ο εινοποιός γιατί του αρέσει, γιατί είναι το ένστικτό του, διότι είναι η δική του επιλογή και τελικά μέσα από αυτό χαρακτηρίζεται και εκείνος και προσπαθεί μετά να το τοποθετήσει αν θέλετε στην αγορά. Ή από την άλλη, αφού γκράζεσαι αυτό το οποίο ζητάει η αγορά και προσπαθείς να παράξεις αυτό το οποίο σου ζητάει. Η αλήθεια νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή υπάρχει και η μία προσέγγιση, υπάρχει και η άλλη προσέγγιση. Πάντως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε γενικά τα εινοποιεία, τους αμπελώνες, να είναι και σημείο αναφοράς και τόπος προορισμού. Να είναι όχι μόνο η παραγωγή, αλλά είναι παίχτες και στο κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, πέραν από το κομμάτι αυτό. Απόλυτα. Ναι. Ναι, είναι παίχτες τώρα πια. Μου θυμίζετε λίγο το μότο το οποίο έχουμε στα αγγλικά, Crete Wine Destination. Yeah. Είναι ένας στόχος. Δηλαδή, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την Κρήτη και σαν εινικό προορισμό, ή να το πω ακόμα και καλύτερα, θέλετε, και είναι γαστρονομικό, διότι, όπως λέγαμε προηγουμένως, έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ που είναι το θέμα της γαστρονομίας στο νησί. Ο εινοποιός τώρα καλείται επίσης να παίξει λοιπόν το ρόλο και του παρόχου υπηρεσίας, που δεν είναι αυτό το οποίο έκανε μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε, αν θέλετε, σε ένα μεταβατικό στάδιο, σχετικά προχωρημένο, διότι αρκετά εινοποιεία πλέον είναι άρτια οργανωμένα για να δεχτούν και επισκέπτες, αλλά είναι διαφορετικό το παράγω και προσπαθώ να πουλήσω ένα μπουκάλι κρασί στην αγορά και διαφορετικό το δέχομαι επισκέπτες στο εινοποιείο μου και παρέχω την υπηρεσία της γευσηγνωσίας, της γνωριμίας, του να εξηγήσω το προϊόν
και γενικά να διαχειριστώ έναν επισκέπτη. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο πλέον το εινοποιείο. Αλλά είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, διότι αν θέλετε θα είναι λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία. Όσο το κριτικό κρασί ανεβαίνει σε αναγνωρισιμότητα, τόσο έχουμε επισκέπτες στο νησί που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το κρασί. Έχουμε και μια μεγάλη τύχη που το νησί είναι ούτως ή άλλως προορισμός. Οπότε κερδίζουμε και από αυτούς που έχουν έρθει στην Κρήτη, όχι απαραίτητα για το κρασί, αλλά μέσα από αυτό γνωρίζουν το κρασί. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και αυτούς οι οποίοι, ξέρετε, ταξιδεύουν με άξονα το κρασί και τη γαστρονομία. Και νομίζω ότι αρχίζουμε και το πετυχαίνουμε και αυτό. Άρα εξωστρεφή στόχη πραγματικά και δυναμώνει και το brand που λέγεται κριτικό κρασί. Ναι, εντάξει, η αγορά δεν είναι το νησί μόνο. Η αγορά είναι και έξω από το νησί και έξω από τα σύνορα. Στοχευμένα πάντα, γιατί δεν μπορείς να φας τον κόσμο και ούτε έχουμε σκοπό να φάμε τον κόσμο. Είναι και σκληρός ο ανταγωνισμός. Είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Παλιά κάποιοι λέγανε να γίνει η Κρήτη να γίνει το Σκάνι, αλλά η το Σκάνι είναι το Σκάνι και εμείς. Και είμαστε... η Κρήτη θα γίνει Κρήτη. Αυτό και η Κρήτη ακριβώς. Είναι Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το παραλληλίζομαι, γιατί έχουμε χαρακτηριστικά που είναι κοντινά, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα, την οποία άμα τη βάλουμε σωστά στο τραπέζι και την προωθήσουμε και την παρουσιάσουμε, έχουμε εισάξιας δύναμης χαρτιά όπως έχει η Τοσκάνη ή έχει η Αλσατία ή έχει οποιαδήποτε άλλη περιοχή που είναι έτσι εινοτουριστικά ανεπτυγμένη. Και το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό. Το μυστικό σε αυτή την ιστορία είναι να μπορέσουν όλοι να παίξουν το ρόλο τους σε αυτό. Δηλαδή δεν φτάνουν οι εινοποιοί για να αναπτύξουμε εινοτουριστικό. Διότι και μέσα από το εινοτουριστικό δεν κερδίζει μόνο ο εινοποιός. Κερδίζει και η εστίαση που είναι γύρω από τα εινοποιεία και στην ευρύτερη περιοχή. Θα κερδίσουν επίσης τα καταλήματα. Θα κερδίσει ο Δήμος, θα κερδίσει η περιφέρεια. Γι' αυτό προσπαθούμε να τους εμπλέξουμε όλους σε αυτό που λέγεται η εινοτουριστική ανάπτυξη του νησιού. Πάντως, περιοχές που είναι έξω εδώ από το Ηράκλειο και έχουμε πολλά εινοποιεία, δεν διαφέρουν και πολύ και σαν τοπίο ακόμα, κύριε Μιλιαράκη, δεν το σκάνει. Δηλαδή, ναι, μα ακριβώς σε αυτό αναφερόμουν προηγουμένως, γιατί αυτό το λοφόδες που έχουμε, ακριβώς. Αυτό το patchwork που είναι μεταξύ Αμπέλη, Ελιά, τα χωριά μας, εντάξει, υπάρχουν επιμέρους θέματα, το οποίο σε μια άλλη εκπομπή μπορώ να συζητήσω, αλλά στο επισυνόλου έχουμε πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και επειδή μιλάμε για σταφύλια, για κρασιά και για το πώς προσεγγίζομαι τον επισκέπτη, έχουμε επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο χαρτί, το οποίο είναι οι γεννήσεις ποικιλίες. Δηλαδή αυτό βγάζουμε μπροστά, την ιδιαιτερότητα, τη διαφορετικότητα, την οποία έχουμε εμείς σαν Κρήτη, όπου μετράμε 11-12 ποικιλίες που τις έχουμε αποκλειστικά εμείς ή σε πολύ μεγάλο βαθμό μόνο εμείς. Και αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς από μια άλλη περιοχή που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ένα Sauvignon Blanc ή να είναι στο Ροδανό το Σιρά ή το Καμπερνέ Sauvignon στο Μπορντό. Η Κρήτη έχει Βιδιανό, έχει Θραψαθύρι, έχει Βιλάνα, έχει Κοτσιφάλι, έχει Μαντιλάρι, έχει πολλά πράγματα. Έχει Ρωμαϊκό στα Χανιά και οι υποπεριοχές, αν θέλετε, επίσης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Και το Μοσχάτο και... Ναι, οπότε είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, ένα puzzle το οποίο και αξίζει τον κόπο να το ανακαλύψει τελικά. Οπότε... Εμείς τώρα μαρθούμε στην έκθεση, στα ενωτικά. Θα τα δείτε όλα αυτά στην έκθεση. Δεν θέλω να μας πείτε τώρα. Έτσι, λοιπόν, πάμε και στην έκθεση. Ξέρετε, όταν ξεκινάμε να μιλάμε για κρασί, μπορούμε να φύγουμε για πολλές ώρες. Όπως έχετε καταλάβει και εμάς μας αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση. Τα εινοτικά είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το Δίκτυο Εινοποιών Κρήτης πριν από 16 χρόνια, όπου ο τρόπος για να προσεγγίσεις και τον επαγγελματία, δεδομένου ότι ξεκινάει την προετοιμασία του ή την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί είναι εστιατόρος, στη ξενοδόχος, αλλά και τον καταναλωτή, ο οποίος θέλουμε να μάθει περισσότερο, γιατί θέλουμε να καταναλώνουμε λίγο πιο συνειδητά, να ξέρουμε τι πίνουμε. Εκτός ότι θέλουμε να πίνουμε με μέτρο, να πίνουμε και σωστά. Τέλος πάντων, όλο αυτό μας έκανε ουσιαστικά να οργανώσουμε μια έκθεση που παρουσιάζονται όλα τα κριτικά κρασιά. Και φυσικά αυτό αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, διότι υπήρχε και η ανάγκη αυτή. Ένα ραντεβού το οποίο είναι πλέον καθιερωμένο, το οποίο το έχουμε επίσης αναπτύξει και το οργανώνουμε και σε άλλες πόλεις. Τώρα μιλάμε για τα εινοτικά του Ηρακλείου, που είναι αυτό το Σαββατοκυριακό δεύτερο. Έτσι, μετά από 15 μέρες θα είμαστε στα Χανιά. Συνήθως στο τέλος του χρόνου είμαστε στην Αθήνα. Οπότε ουσιαστικά οργανώνουμε το εινικό ραντεβού στην κάθε περιοχή που αφορά το κριτικό κρασί. 35 εινοποιεία παρόντα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούρνες.
Το Σάββατο ξεκινάμε από γεματάκι στις 5 η ώρα και κρατάμε μέχρι τις 9. Την Κυριακή όλη μέρα από τις 11 μέχρι τις 8 το βράδυ για όλο το κοινό, εινόφιλο και επαγγελματικό. Τη Δευτέρα το περιορίζουμε λίγο στο επαγγελματικό κοινό από τις 12 μέχρι τις 6 και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε, λέμε ότι έχουμε πάνω από 400 ετικέτες να δείξουμε. Είναι η εποχή που βγαίνει η νέα σοδιά, οπότε κυρίως ό,τι αφορά τα νέα λευκά κρασιά και τα νέα ροζέ θα είναι στους πάγκους, θα είναι οποία, οπότε ο κόσμος θα μπορεί να δει λίγο το αποτέλεσμα της φετινής. Μπορούμε να κάνουμε μια, σοδιάς. Δηλαδή επισκέπτες τώρα στην έκθεση στα ενωτικά, να κάνουμε και μια επιλογή, δηλαδή τη μία μέρα πάμε για τα κόκκινα κρασιά, την άλλη για τα λευκά. Προφανώς. Ο καλύτερος ως πελάτης θα είστε. Ωραία, γιατί... σωστή τακτική. Η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο μία τακτική, διότι 35 ηνοπία είναι ήδη πολλά. 400 κρασιά να δοκιμάσεις είναι αδύνατον. Το να πας μπρος πίσω, μία λευκό, μία ροζέ, μία λευκό, μία κόκκινο, πίσω ξανά σε ένα γλυκό, μετά ξανά σε ένα ξηρό, γιατί είπατε λευκό, ροζέ, κόκκινο, αλλά δεν είπατε αν είναι ξηρό ή μη ξηρό ή γλυκό. Διανθίζεται κι άλλο. Θέλει μία τακτική. Ναι, μία μέρα μπορεί να είναι τα λευκά ή να ξεκινήσουμε ένα κύκλο με τα λευκά και μετά ένα δεύτερο κύκλο με τα ροζέ, αν έχουμε μία μέρα. Ή αν θέλουμε να δοκιμάσουμε, να μην πούμε ότι δεν θα δοκιμάσουμε όλες τις ποικιλίες, αλλά στοχεύσουμε να δοκιμάσω τα βιδιανά των ηνοποιών. Και λίγο να δω και τι, τα βιδιανά που παράγει το Ηράκλειο ή στα πεζά και στις δαφνές, να αρχίσω να κάνω λίγο συγκρίσεις. Το βιδιανό που παράγεται στο Ρέθυμνο, Φερρυππίν, ή να πάμε σε πιο αρωματικά και πάμε σε ένα μοσχάτο και μια μαλβαζία. Θέλει λίγο μια τακτική. Τι ωραία μαλβαζία. Συγγνώμη τώρα. Έχουμε διαμάντια, έχουμε πολύ καλά κρασιά. Το καλό είναι ότι ο κόσμος πλέον το αναγνωρίζει. Και το καλύτερο ακόμα είναι ότι και ο επαγγελματίας το έχει αναγνωρίσει. Ερχόμαστε από μια περίοδο που πριν από 15-20 χρόνια, αν κοιτάξουμε, η αναγνωρισιμότητα, η ποιότητα, αν θέλετε, το επίπεδο του κριτικού κρασιού δεν ήταν αυτό που είναι τώρα και μάλλον και η εικόνα του ήταν ακόμα χαμηλότερα. Και όλο αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε ουσιαστικά να ανατρέψουμε και να αναδείξουμε και το καινούριο πρόσωπο. Μα τώρα πια δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το παγκόσμιο εινικό, ας πούμε, σκηνικό. Με δεδομένο ότι και στη συσκευασία και στο branding και στο marketing είμαστε πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ σωστά, ψηλά. Ισχύει. Ευχαριστώ που το λέτε, αλλά έτσι, αυτό πιστεύουμε και εμείς. Ναι, αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε. Στην έκθεση τώρα και η Μιλιαράκη υπάρχουν και σεμινάρια, έτσι. Και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους απλούς συνόφιλους. Λοιπόν, είπαμε και για τους αρχάριους. Να έρθω κι εγώ. Σας είπα, 16 χρόνια κάνουμε εκθέσεις. Θεωρούμε κάποια πράγματα βασικά ότι ίσως είναι δεδομένα, ενώ τελικά δεν είναι. Εξού και αποφασίσαμε φέτος να δώσουμε λίγο βαρύτητα πάλι στην αρχή, στο εναρχήν, της βάσης, της γευσκνοσίας, της αναγνώρισης του κρασιού, του πώς το δοκιμάζω, τι ψάχνω να βρω, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς μπορώ να το εξηγήσω κλπ. Δηλαδή πράγματα τα οποία ένας που θέλει να ασχοληθεί με το κρασί ή θέλει να καταναλώγει, όπως είπαμε πριν λίγο πιο συνειδητά, χρειάζεται και θα πρέπει να τα γνωρίζει. Οπότε αναπτύσσουμε ένα σεμινάριο το Σάββατο και δύο σεμινάρια την Κυριακή, όπου λέμε τα βασικά και τη βασική αρχή της γευσυγνωσίας. Παράλληλα την Κυριακή προστίθεται και ένα άλλο σεμινάριο, το οποίο είναι περισσότερο προς τους επαγγελματίες στοχευμένο, που είναι όλες οι νέες ετικέτες, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν φέτος στην αγορά από τα κριτικά εινοπία. Γενικά να πούμε ότι όλες αυτές τις πληροφορίες που λέμε είναι στο www.winesofcrete.gr, είναι ουσιαστικά το πόρταλ μας, το οποίο εκεί θα βρεις και τα ωράρια και τα σεμινάρια και τη δυνατότητα αγοράς του εισιτηρίου κλπ. Και τη Δευτέρα... Το οποίο εισιτήριο, άνω τελείο, το οποίο εισιτήριο έχει και ένα συγκεκριμένο σκοπό, σωστά? Ναι, το εισιτήριο για κάποια σεμινάρια είναι τελείως τυπικό και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτό όλοι θέλω να μου πείτε. Παράλληλα, το πολιτήριο το οποίο βρίσκεται στην έξοδο της έκθεσης, διότι κάπου αν θέλετε η λογική είναι ότι έρχεται κάποιος στην έκθεση, δοκιμάζει.
το πετυχημένο είναι να γυρίσει και στο σπίτι του με ένα μπουκάλι κριτικό κρασί, να το αφήσει στο τραπέζι του και να το πιει με την παρέα του, με την οικογένειά του κλπ. Υπάρχει ένα πολιτήριο το οποίο έχει μία ενιαία τιμή, οι φιάλες πουλούνται κάθε χρόνο στα 7 ευρώ, αλλά μέρος αυτών των εσόδων πάνε, πάνε στον ίδιο φιλανθρωπικό σκοπό. Το υπόλοιπο κομμάτι έρχεται στο Ταμείο του Δικτύου για να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά τις ενέργειές μας. Αυτό είναι παροχή όλων των ηνωπιών προς το δίκτυο ηνωπιών για αυτό το σκοπό. Και προφανώς είναι μάλλον συμβολική πιο πολύ η τιμή, ναι, όπως μας τα λέτε. Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι. Αυτό το οποίο ήθελα να πω επίσης, γιατί δένει λίγο με το κομμάτι του ηνοτουριστικού, είναι ότι τη Δευτέρα το βράδυ, που κλείνουμε συνήθως την έκθεση με ένα σεμινάριο, φέτος κάνουμε ένα σεμινάριο το οποίο κατά κύριο λόγο στοχεύει τους ξεναγούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται κοντά τους πολλούς επισκέπτες του νησιού και οι οποίοι οι ίδιοι ζητάνε φυσικά να είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι για το κριτικό κρασί, για τα στοιχεία του, για την ιστορικότητά του αλλά και τη σημερινή του εικόνα. Επομένως, έχει ανοίξει προς τα εκεί, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες θέσεις διαθέσιμες για κάποιον ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο, που θα ξεκινάει από την ιστορικότητα του κριτικού κρασιού, από τη μινωική εποχή, περνώντας από όλα τα στάδια μέχρι σήμερα, και θα κλείσουμε λίγο με την ινοτουριστική δραστηριότητα του νησιού, πώς έχει αναπτυχθεί πλέον στα ινοποιεία, και θα έχουμε και κάποια παραδείγματα του πώς τα ινοποιεία διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι που λέγεται ινοτουρισμός. Εσείς πάντως τα ινοποιεία έχετε καταφέρει να φέρετε τη νέα γενιά πολύ πολύ κοντά σας. Είναι όλοι άνθρωποι νέοι, με οράματα, με καινούργιες λογικές και κυρίως πολύ σπουδαγμένοι πάνω στο κομμάτι αυτό. Από τη μία, αυτό το οποίο βλέπουμε, επειδή λέτε ότι φέρνουμε κοντά τη νεολαία, με βάζει στη σκέψη ότι ήμασταν πάντα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι βλέπαμε νέα παιδιά να έρχονται στις εκθέσεις μας. Και επομένως το ότι η νέα γενιά είναι κοντά στο κρασί και το μαθαίνει και σωστά, αν θέλετε. Διότι και αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής. Αλλά μαθαίνει το κρασί σωστά. Το δεύτερο είναι όντως ότι, θέλετε, κάπου συγκυριακά, όταν ξεκίνησε το δίκτυο ηνωπιών το 2006, βρέθηκε ουσιαστικά μια νέα γενιά η οποία είχε αναλάβει τη σκυτάλη, είχε πάρει τη σκυτάλη ή είχε μπει πλέον αρκετά δυναμικά μέσα στη λειτουργία όλων των ηνωπιών στο νησί. Νέα γενιά η οποία είναι σπουδαγμένη, και είναι σημαντικό αυτό, με την έννοια ότι είναι ένα κλειδί. Έχει σπουδάσει ή έχει ζήσει επίσης στο εξωτερικό και έχει δει τα πράγματα πώς εξελίσσονται έξω. Οπότε, γιατί δεν ανακαλύψαμε τον τροχόμετρο να δημιουργήσουμε το δίκτυο ηνωπιών. Απλά είδαμε και λίγο πώς γίνονται τα πράγματα εκτός συνόρων. Και επειδή όλα αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, είχαν αυτές τις προσλαμβάνωσες, ήταν πολύ πιο εύκολο αυτό να δεθεί και να πάρει σάρκα και οστά. Ναι. Και το οποίο συνεχίζει, δηλαδή, εγώ θα λέγω ότι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία δεν είναι ότι ήταν, μάλλον το ένα ήταν ότι έγινε αυτό και αρχίσαμε να δουλεύουμε συλλογικά, και το δεύτερο είναι ότι μετά από 18 χρόνια πλέον, αυτό συνεχίζει να λειτουργεί. Και είναι μεγάλη ικανοποίηση αυτό, πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού το Σάββατο, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Γκουρνών, ένα γεμάτο τριήμερο, μια ωριμία με τα ηνοποιεία της Κρήτης. Έχεις σημειώσει τις δύο εκπομπές που είπε ότι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Μετά να κλείσουμε και ημερομηνίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.